Καλή σας ημέρα, κύριε Δήμαρχε. Καλημέρα, κυρία βουλευτής μας. Καλημέρα και από μένα. Καλωσορίζω την βουλευτή, την κυρία Ιατρίδου. Είναι μεγάλη χαρά μου που έχω επισκέπτει το Δημαρχείο. Τώρα θα έχουμε τη δυνατότητα να ανταλλάξουμε απόψεις και να συζητήσουμε τα διάφορα προβλήματα στα οποία θέλουμε τη βοήθειά της. Η Μίκα είναι πάντα δίπλα μας, κάθε φορά η οποία τη ζητείτε να βάλει πλάτη. Και θέλω να την ευχαριστήσω δημόσια και βέβαια μετά από την σημερινή συνάντηση και μόλις περάσει και ο Αύγουστος θα έχουμε και συναντήσει στην Αθήνα που όλοι μαζί οι βουλευτές του νομού θα πάμε να βρούμε τον Υπουργό Εμπορικής Ναυτιλίας προκειμένου να τελειώνουμε με το θέμα της ίδρυσης και λειτουργίας της Σχολής Μηχανικών Εμπορικού Ναυτικού που είναι το μεγάλο ζήτημα για το νησί. Θεωρώ ότι η στόχευση πρέπει να είναι μονοσήμαντα εκεί και η Μίκα, επειδή έχει δηλώσει δημόσια ότι στηρίζει αυτή την επιλογή, μόλις περάσουμε αυτές τις μέρες που είναι πιεστικές ή έτσι αλλιώς και με τα εθνικά θέματα και με όλα όσα συμβαίνουν, θα βρεθούμε στην Αθήνα, άλλωστε το έχουμε εξαγγείλει αυτό. Όλοι οι βουλευτές του νομού μαζί θα πάμε στον Υπουργό Εμπορικής Ναυτιλίας για να γίνει πράξη και δέσμευση του Πρωθυπουργού της χώρας. Καλημέρα και από μένα, Δημαρχέ μου, να σε ευχαριστήσω για τα καλά σου λόγια. Πραγματικά να ευχηθώ σε όλους καλή Παναγιά, να είμαστε καλά με υγεία. Είμαι στην Κάλυμνο πάρα πολύ τακτικά, διότι παίρνω το ότι αγαπώ το νησί. Οφείλουμε να είμαστε εδώ δίπλα στους άρχοντες μας, στους τοπικούς, στον Δήμαρχό μας, ο οποίος δίνει το δικό του αγώνα από την πρώτη στιγμή και έχουμε μία άψογη και βαστή συνεργασία. Θα ήθελα να τον ευχαριστήσω γι' αυτό. Όπως είπε και ο Δήμαρχος, πέρα από τη συνάντηση που έχω πραγματοποιήσει ήδη με τον Υπουργό Ναυτιλίας για το ζήτημα το σημαντικό της σχολής, έχουν τερμοληθεί και μία σειρά ζητημάτων, όπως είναι ο προσδιορισμός των εποχικών επιχειρήσεων, εδώ ένα κομμάτι πάρα πολύ σημαντικό, αλλά ακόμα και ζητήματα τοπικά εξειδικευμένα, θέματα αυτοδιοίκησης, με τα οποία ο Δήμαρχος δεν μας αφήνει ποτέ χωρίς να μας έχει ενημερώσει. Μπορεί να μιλήσουμε και 2 και 3 φορές την ημέρα στο τηλέφωνο. Το επόμενο διάστημα είναι πάρα πολύ σημαντικό και τα έχουμε θέσει ήδη τα θέματα. Ο Δήμαρχος και σαν έμπειρος που είναι, είναι έτοιμος να εκμεταλλευτεί για το καλό της Καλύμνου και το πρόγραμμα των Ιστρίτσης, όπου η κυβέρνηση δίνει τη δυνατότητα στους Δήμους να πραγματοποιήσουν έργα. Πάνω και σε αυτό επομένως θα σταθώ και εγώ αργώς, αλλά έχει, ο Δήμαρχος μας γνωρίζει τις διαδικασίες, έχουμε ξεκινήσει ήδη. Η κυβέρνηση στοχεύει από την πρώτη στιγμή στην ουσιαστική ανάπτυξη και των Δήμων και της περιφέρειας, ειδικά της δικής μας περιοχής. Και έτσι θα συνεχίσουμε και θα πορευτούμε. Την Κάλυμνο την αγαπώ και είναι καθήκον μου πρωτίστως να βρίσκομαι εδώ δίπλα σας. Να ευχηθώ με τη σειρά μου καλή Παναγιά που θέλω με τη βοήθειά της, γιατί οι στιγμές πραγματικά είναι δύσκολες, και να κάνω και μία έκκληση προ παραμονή της Παναγιάς. Να τηρούμε όλοι τα μέτρα αναφορικά με την πανδημία. Τα πράγματα, βλέπετε, δυσκολεύουν για τη χώρα. Είναι δύσκολα και στο νησί μας. Πρέπει να μην γίνει στην Κάλυμνο αυτό που έγινε σε άλλα νησιά του Νοτίου Αιγαίου. Κάνω έκκληση. Ο κορονοϊός είναι εδώ μέσα, δεν φεύγει, μας απειλεί όλους. Γι' αυτό ο πολλωστή φορά είναι, κύριε Χαραμαντά, όπως ξέρετε, μέσα από το Κάλυμνος News που κάνω εκκλήσεις, έτσι ώστε η ευθύνη του καθενός να συμβάλλει στο να περάσουμε αυτή την κακή περίοδο με τα ολιγότερα προβλήματα. Χρόνια πολλά σε όλους που γιορτάζουν, καλή Παναγιά, να μας κρατάμε καλά. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Να είστε καλά. Ευχαριστούμε.